Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπερψήφισε την πρόταση για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Συμφώνησε και συμφωνεί με την ανάγκη να διερευνηθεί στο σύνολό της η επιχείρηση πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, καθώς και το πώς πραγματικά κατασπαταλήθηκε το δημόσιο χρήμα και μάλιστα σε περίοδο της πανδημίας. Γι' αυτό το λόγο προσήλθαμε και στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής με σκοπό να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη διερεύνησή τους. Αυτό σημαίνει ότι προσδοκούσαμε ότι μπορούσαμε πράγματι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα ουσιαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Πρώτα και κύρια βέβαια για την ενημέρωση του λαού, αλλά και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες υπήρχαν. Ούτε είχαμε τέτοιες προσδοκίες, πόσο μάλλον δεν τις καλλιεργήσαμε στον κόσμο. Με πομπόδεις, κατά τη γνώμη μας, δηλώσεις που επέλεξαν άλλα κόμματα για τη σπουδαιότητα, για τη δίθεν τομή που μπορεί να επιφέρει η για πρώτη φορά ενεργοποίηση του δικαιώματος της μειοψηφίας να συστήσει μια εξεταστική επιτροπή, με βάση την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση. Δηλώσεις και προσδοκίες που διαψεύστηκαν βέβαια πανηγυρικά. Αφού σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους επιτροπές δεν μπορούν να ξεφύγουν από τους δεδομένους κάθε φορά συσχετισμούς, άρα παραμένουν και πολύ συγκεκριμένες οι δυνατότητές τους. Τα όρια τους καθορίζονται τελικά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και τις αντίστοιχες βέβαια πολιτικές σκοπιμότητες που επιχειρούν κάθε φορά να εξυπηρετηθούν. Βέβαια ομολογούμε ότι αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία επιβεβαίωσε πολύ γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε και εμείς αυτή μας την εκτίμηση. Παρακαλώ. Σε ένα βαθμό ήταν πρωτοφανής η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η απαράδεκτη αυτή απόφαση, να αποκλείσει από τους προς εξέταση μάρτυρες, τους αρμόδιους υπουργούς, ιδίως τον κύριο Πέτσα και τον κύριο Κικίλια και άλλους βέβαια πολιτικούς παράγοντες που προτάθηκαν και από το ΚΚΕ αλλά και συνολικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και μάλιστα με ένα εντελώς αθρό επιχείρημα ότι ο αρμόδιος υπουργός είχε εξαντλήσει την υποχρέωσή του να ενημερώσει για τα πεπραγμένα του μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, οπότε περισσεύει η υποχρέωσή του να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Υποτιμώντας εντελώς και την ίδια τη λειτουργία τελικά της Εξεταστικής Επιτροπής, με μια τέτοια μεθόδευση που απέβλεπε προφανώς την αποσιώπηση των όποιων πολιτικών ευθυνών. Και φυσικά είχε ως αποτέλεσμα να εμποδίσει τη διερεύνηση της ουσίας των ελεγχόμενων πράξεων, εκφυλίζοντας την ουσία και την όλη διαδικασία. Πολύ περισσότερο όταν ακόμα και χρήσιμα έγγραφα που ζητήθηκαν και ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποδείξουν ένα μέρος των συνεννοήσεων που γινόντουσαν μεταξύ του Υπουργείου και της αναθέτουσας αρχής, δεν έφτασαν ποτέ στην Επιτροπή με ευθύνη της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά η Επιτροπή συνέχισε ακάθεκτη και ολοκλήρωσε στο άψε σβήσε τις διαδικασίες της. Και ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε, κατά το συνήθες βέβαια συμβαίνουν, ένα από τα γνωστά πορίσματα σούπα, που στην πραγματικότητα, ακόμα και αν αναδείκνυε ορισμένα ζητήματα που προκειμένα ούτε αυτό κάνει, δεν πάβει να συγκαλύπτει την ουσία της διαπλοκής που υπάρχει ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα, στις κυβερνήσεις, στα αστικά κόμματα απ' τη μία και στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, μέρος των οποίων είναι και οι μεγαλοϊδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Γι' αυτό είναι άλλωστε και μεγάλη προθυμία όλων σας και η ευθυξία σας ενίοτε να στείνετε τέτοιου είδους επιτροπές, οι οποίες προσφέρουν βέβαια μπόλικη τροφή για προσανατολισμό, άσφερους καυγάδες και μπόλικο σόου στις τηλεοράσεις. Αντίθετα, αρνείστε να πάρετε ακόμα και τα στοιχειώδη μέτρα, που φυσικά και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν στην ουσία το πρόβλημα και σε όλες τις πτυχές, όμως θα μπορούσαν να καθορίσουν ορισμένους κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Υπάρχουν ζητήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία της Επιτροπής και που πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να διερευνηθούν περαιτέρω. Πράγματι, δεν εξηγήθηκαν ουσιαστικά τα κριτήρια με τα οποία έγινε η κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης,
με αποτέλεσμα να παραμένουν ακόμα αδικαιολόγητες κραυγαλαίες διαφοροποιήσεις μεταξύ ορισμένων μέσων ενημέρωσης. Η γενικόλογη αναφορά σε αδιάψευστους δήθεν αλγόριθμους δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα κριτήρια που τους καθορίζουν παραμένουν άγνωστα στους ενδιαφερόμενους και ουσιαστικά αδυνατούν να ελεγχθούν από τον οποιονδήποτε. Πολύ περισσότερο όταν επιβεβαιώθηκε ότι στην επιλογή επέδρασαν καθοριστικά πολιτικές σκοπιμότητες ανάλογα με την τοποθέτηση του κάθε μέσου, ενώ υπήρχε η δυνατότητα τέτοιου είδους παρεμβάσεις να γίνουν από το Υπουργείο, που κρατούσε βέβαια και το πεπόνι και το μαχαίρι, και τη δυνατότητα προτάσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης στην αναθέτουσα αρχή, στην εργολήπτρια αρχή, την οποία βέβαια και αξιοποίησε το Υπουργείο, και τη δυνατότητα έγκρισής τους. Ουσιαστικά, η όλη διαδικασία για τους λόγους αυτούς είχε περισσότερο χαρακτηριστικά επιλεκτικής οικονομικής στήριξης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά την ίδια την ουσιαστική ενημέρωση του ελληνικού λαού. Αυτή λοιπόν η αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου της αντικειμενικότητας των κριτηρίων κατανομής της διαφημιστικής δαπάνης, που όλοι σας λίγο πολύ την αναγνωρίζετε και που αντικειμενικά λέμε διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για διαφανείς δοσοληψίες, αποδεικνύει ταυτόχρονα και την ορθότητα αλλά και την αναγκαιότητα της τροπολογίας που επανειλημμένα πρότεινε το ΚΚΕ για να μπορεί να ελέγχεται η σχετική διαφημιστική δαπάνη με αυστηρούς κανόνες διαφάνειας. Δηλαδή, τα ζητήματα που απασχολούν τη σημερινή Εξεταστική Επιτροπή θα μπορούσαν να έχουν λυθεί άμεσα αν είχατε κάνει δεκτή την νομοθετική πρωτοβουλία του ΚΚΕ, την οποία στα 2 χρόνια της πανδημίας έχουμε ήδη καταθέσει 3 φορές. Και σε αυτό βέβαια είστε όλοι σας εκτεθειμένοι, γιατί η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε πανηγυρικά από τη Νέα Δημοκρατία όπως ήταν αναμενόμενο, δεν στηρίχθηκε όμως ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το Κίνημα Αλλαγής και άλλα κόμματα που σήμερα διαμαρτύρονται. Η συγκεκριμένη τροπολογία προέβλεπε πρώτον ότι τα μηνύματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία από σοβαρό κίνδυνο απειλή όπως είναι μια πανδημία και την ενημέρωση του λαού, θα έπρεπε να μεταδίδονται, να καταχωρίζονται ή να αναρτώνται ανάλογα με το μέσο υποχρεωτικά και δωρεάν σε όλα τα μέσα. Και όχι βέβαια με τέτοιους όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτό, αν θέλετε, καταρρύπτει και το σαθρό επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση, ότι δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει τους όρους ώστε να προβάλλονται τα κοινωνικά μηνύματα με επάρκεια, σε χρόνους δηλαδή υψηλής ακροματικότητας και τηλεθέασης και συχνότητα, για να δικαιολογήσετε ότι ούτε ακόμα και αυτό το υπάρχουν, έστω και ανεπαρκές πλαίσιο των κοινωνικών μηνυμάτων, δεν αξιοποιήθηκε στην περίπτωση της πανδημίας. Επιμείναμε και επιμένουμε σε αυτό το αίτημα, γιατί θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτο και προκλητικό, την ώρα που υπάρχει ένας τόσο σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τελικά ο λαός από τη φορολογία του να καλείται να πληρώσει για να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προστατευτεί από μια τέτοια απειλή. Δεν φτάνει που τον αφήνεται απροστάτευτο, που τον αναγκάζεται να πληρώνει ουσιαστικά και πρακτικά για την πρόσβασή του σε όλες τις δομές υγείας. Τελικά τον αφήνεται απροστάτευτο και τον αναγκάζεται να πληρώνει ακόμα και για την στοιχειώδη ενημέρωσή του. Τι άλλο προέβλεπε η τροπολογία? Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου χρειάζεται να υπάρχει διαφημιστική καμπάνια για την προβολή της δραστηριότητας Υπουργείων ή άλλων εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, αυτή να γίνεται, όσο αυτό βέβαια είναι δυνατόν σε αυτές τις συνθήκες, με όρους διαφάνειας και με αντικειμενικά κριτήρια. Χωρίς απαράδεκτους αποκλεισμούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων που διαμορφώνουν ακριβώς αυτού του είδους τις συνθήκες που επιτρέπουν ευθέως τη συναλλαγή. Τρίτον, προβλεπόταν η δυνατότητα να δημοσιεύεται αναλυτικά το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης του Υπουργείου, ανά ποσό και ανά μέσο ενημέρωσης, μέσα σε 10 μόλις ημέρες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, καθώς και να παραδίδεται η σχετική κατάσταση στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Να λοιπόν πώς θα μπορούσαν να εκλείπουν τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως αυτά που αποτελούν αντικείμενο της σημερινής συζήτησης.
Ακόμα, η συγκεκριμένη τροπολογία προέβλεπε, για να καθίσταται αν θέλετε και ουσιαστικά εφαρμόσιμη, ότι στην περίπτωση που δεν τηρούνταν οι παραπάνω όροι, οι συμβάσεις θα καθίστονται αυτόματα άκυρες και να αναζητούνται όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα τα ποσά που παρανόμως τελικά καταβλήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Αντίστοιχα προβλέπονται και οι σχετικές ποινικές κυρώσεις για τα υπαίτια φυσικά πρόσωπα. Τέλος, η τροπολογία του ΚΚΕ προέβλεπε ταυτόχρονα, μέσα στην προθεσμία 3 μηνών, την υποχρεωτική κατάθεση στοιχείων που να ανατρέχουν σε διάστημα δεκαετίας, δηλαδή τα χρόνια της κρίσης και των αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών, για να δούμε για αυτά τα 10 έτη που πήγαν τα χρήματα του ελληνικού λαού σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σε ποιο μέσο και με ποια κριτήρια κατανεμήθηκαν. Αυτό, αν θέλετε, αποδεικνύει και την υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Που αν πράγματι σας ενδιέφερε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, να διευρύνετε το αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής και στο διάστημα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υιοθετήσατε αυτή την πολύ απλή πρόταση του ΚΚΕ, για να έρθουν σε γνώση του Κοινοβουλίου και φυσικά του ελληνικού λαού όλα αυτά τα στοιχεία και μάλιστα για αυτή την περίοδο της πολύπαθης δεκαετίας. Όμως και κανένα από τα άλλα κόμματα που διεκδικούν τις κυβερνητικές καρέγγλες δεν υποστηρίζει, ούτε πήρε ποτέ μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία. Γιατί σας βολεύει αυτό το διάτριτο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει να συντηρείται ένας αδιαφανής μηχανισμός σχέσεων και διαπλοκής με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με ένα μέρος αυτών, ώστε βέβαια να συνεχίζεται απρόσκοπτα ο εξοραϊσμός της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, ο μηχανισμός χειραγώγησης του ελληνικού λαού, που βέβαια επιτυγχάνεται με πολύ περισσότερο και λιγότερο προφανή άλλοτε μέσα. Πολλές φορές, μάλιστα, δεν έχετε ανάγκη ούτε αυτό το ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο για να κρατήσετε έστω τα προσχήματα των προκλητικών ενισχύσεων των επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δημιουργείται νέο. Μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση με απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια θέσπισε η Νέα Δημοκρατία για να χαρίσει στους καναλάρχες μια ολόκληρη δόση από αυτά που έπρεπε να καταβάλουν για τις τηλεοπτικές άδειες, τη στιγμή που θυμάται τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας κάθε φορά που τη ζητείτε να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας εν μέσω πανδημίας, να κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις του ελληπές προσωπικό, να προσλάβει εκπαιδευτικούς στα σχολεία, να πάρει μέτρα ανακούφισης του λαϊκού εισοδήματος εν μέσω ασφυκτικής ακρίβειας. Αντίστοιχα σανθρώ και σε κάθε περίπτωση ανεπαρκές, παραμένει και το θεσμικό πλαίσιο στα ζητήματα των δημοσκοπικών εταιριών, που επιτρέπει, κάτω από ένα πέπλο ασάφειας των αρμοδιοτήτων, ακόμα και στις όποιες περιπτώσεις καταγγέλθηκαν τα προηγούμενα χρόνια παράτυπες ή προβληματικές πολιτικού περιεχομένου δημοσκοπήσεις, να μην καταλήγει ο έλεγχος και στην επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων. Όπως προέκυψε συγκεκριμένα για την εντυπωσιακή αδράνεια που έδειξε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε κραυγαλαίες τέτοιες περιπτώσεις. Όμως, όσα αλήθεια σήμερα δικαιολογημένα ξενίζουν και προκαλούν εύλογα ερωτήματα σε σχέση με τα περιθώρια παρεμβάσεων και το έφορο έδαφος που θα επέτρεπε να υπάρξουν και πολιτικές σκοπιμότητες, στην περίπτωση και των επίμαχων δημοσκοπήσεων της Opinion Poll. Δηλαδή, πέρα από το ζήτημα της μη δημοσίευσης του ενδιαφερόμενου για την δημοσκόπηση, όμως αυτά τα ζητήματα που πραγματικά είναι, αν θέλετε, ακόμα πιο προκλητικά, ότι δηλαδή την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας λάμβανε μέσω άλλης ιδίων συμφερόντων εταιρείας του συμβάσεις έργων με απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Αναρωτιόμαστε, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να εμποδίζει μια τέτοια παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα, που να θέτει έστω στοιχειώδεις περιορισμούς και ρυθμιστικούς κανόνες στις δημοσκοπικές εταιρείες λόγω ακριβώς αυτής της φύσης της δραστηριότητάς τους? Κανένα απολύτως.
Γιατί αυτό θα άγγιζε τα ιερά και τα όσια της ελευθερίας της επιχειρηματικής δράσης. Τα ιερά και τα όσια της ίδιας της καπιταλιστικής οικονομίας, στην οποία είναι όχι απλά συνήθις, αλλά και νόμιμη και επιβεβλημένη αυτή η σύμφυση των επιχειρηματικών συμφερόντων με το αστικό κράτος. Δεν έχετε όλοι σας Ευαγγέλιο αυτούς τους κανόνες λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας? Τώρα το ανακαλύψατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, ΧΙΝΑΛ, αυτό το έδαφος αδιαφάνειας και των πολιτικών σκοπιμοτήτων? Με το ένα χέρι υποτίζετε το έφορο έδαφος για να καλλιεργούνται αυτά τα φιντάνια της διαπλοκής και με το άλλο καμώνεστε ότι το καθαρίζετε από τα ζυζάνια. Φυσικά και δεν έχουμε την παραμικρή αυταπάτη ότι τα ζητήματα αυτά μπορούσαν και μπορούν να φωτιστούν στο σύνολό τους στο πλαίσιο μιας τέτοιας εξεταστικής επιτροπής. Όμως είναι βέβαιο και χωρίς αμφιβολία και θεωρούμε ότι προέκυψαν και σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, όσο βέβαια και για την ουσία των ερευνόμενων πράξεων αυτής. Η έκταση και η βαρύτητα αυτών των ευθυνών θεωρούμε ως ΚΚΕ ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, παίρνοντας φυσικά υπόψη και τις συνθήκες των εργασιών της Επιτροπής, που δεν επέτρεψαν την ουσιαστική και σε βάθος έρευνα για το σύνολο αυτών των καταγγελόμενων πράξεων.